Αυτά τα παιδιά είναι μια καθαρή ψυχή, η οποία παίρνει διδάγματα από αυτά τα παιδιά και μας διδάξουν καθημερινά την αγάπη και έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτά τα παιδιά. Εμείς σαν Ιππιαδήμος Ποτέ Καταθόσφαιρας είμαστε πάντα στο πλευρό σας και σας ευχαριστούμε σήμερα για την ιδιαίτερη χαρά που είμαστε συνοδοχτές σε αυτή την πανέμορφη εκδήλωση. Πολλά από τα παιδιά τα γνωρίζω προσωπικά. Από ΕΛ, πάνω. Ομόνια, πάνω. Και σαν ομοσπονδία δεν τα ξέρετε. Μπράβο, λέτε. Θα παίξουμε με μπάσκετ μαζί με έναν σύνολο. Θα παίξουμε. Είναι πράγματι χαρά Θεού να βρίσκεται με αυτά τα παιδιά. Και νιώθω πάρα πολύ συγκεκριμένο γιατί πρέπει να τα βοηθούμε και να διδασκόμαστε από αυτά τα παιδιά και πρέπει να είμαστε συνεχώς δίπλα τους. Και πιστεύω ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά και πιστεύω ότι ό,τι βοήθεια ζητήσετε από όλους και διάρκεια από τον πρώτο, ο πρώτος είναι άνθρωπος του αθλητισμού, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα είναι δίπλα μας. Και στα καλά μας και στα κακά μας και στις διαφορές μας είναι αρκετός άνθρωπος. Έχει περάσει από όλα τα θέματα. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει αρκετή αγάπη για αυτά τα παιδιά και πρέπει να την μεταδώσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνοδόνωση αυτή της πανέμορφης γιορτής. Είναι γιορτή των μωρών, δεν είναι για ομιλίες. Απλά το πρωτόκολλο το έχετε πει, δεν ήθελα να πάω στο πρωτόκολλο. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Κλάτσης, που είναι η κεφαλή μας και ο πολεμική μας, ο κοινωνικό μας τόρος, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει αρκετά για αυτές τις εκδηλώσεις που κάνετε. Εμείς ως ο Κυπριακή Ομοσπονδία, μαζί με τον διευθυντή μου, τον Άνθρωπο Αντωνίου, ό,τι βοήθεια χρειάζεστε και ό,τι βοήθεια θέλετε, είμαστε δίπλα σας να σας βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε μέσα στις πάντα στις οικονομικές ενότητες που έχουμε. Ένα κάτι θέλω να πω έτσι για τα παιδιά του ασύλου. Η Ομοσπονδία μας έχει ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω και έχουμε εντάξει κάποια παιδιά στην Καλαθόσφαιρα. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία και του ΚΟΑ και της αστυνομίας. Για αυτά τα παιδιά πρέπει να παρακάψουν κάποιες διεργασίες με τα χαρτιά τους. Όσα παιδιά θέλουν να ταχθούν στον αθλητισμό, δεν προσφέρουν τον αθλητισμό. Δικαίωμα στον αθλητισμό έχουν όλοι και πρέπει να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Ήδη κάποια παιδιά η Ομοσπονδία τα βοηθάει και έρχονται στη Λάρνακα. Αλλά είναι πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να αγωνιστούν, αλλά για κάποιους τυπικούς ρόλους δεν υπάρχει διαχότητα. Οπότε νομίζω και με την αστυνομία και μαζί σας και με τον πρώτο ΚΟΑ και τον κύριο Ντίνο, νομίζω ότι μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δικαίωμα στον αθλητισμό έχουν όλα, όπως όλα τα παιδιά. Thank you.